Grigora. Poate poți să ajungi în vizită? Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
δημιουργία στην άνθρωπο που σα ζήσετε και ούχα μαρτήσει. Σιγά μόνο εκτό αμαρτία υπάρχει. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα και λόγο σου αλήθεια. Κυρίω
Σεβασπρέα 2, τετριμιανή νοητική του στρατηγού μας Ηλία Βελιτζέ, κύριε Αρχηγέ, Ελληνίδες και Έλληνες. Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος εφέτων καταδρομέων καταθέτει την ευγνωμοσύνη του στο Ολύμπιο τέκνο της φυλής που με τη μορφή Αρχαγγέλου χάραξε στους δρόμους του ουρανού το όραμα της Ρωμιοσύνης. Σ' αυτό που πίστεψε στον ωραίο μας σκόπο τόσο πολύ, ώστε θα μπορούσε να έρθει από τον τάφο του για να πολεμήσει και πάλι μαζί μας. Αξίως της πατρικός κυβολίστη, να μην ενδώσει ελευθέραν και ακόλυτον την έπι την κερίνια πάγων της βαρβάρας. Να μην προσαρμοστεί, όπως και ο Φίλιππος ο Πέμπτος, ο Γρήλος, ο Λυκίσκος και ο Άρατος, παραστατικός και δαιμονίος στους ελεστώτες καιρούς. Επιβεβαιώνοντας πως αμεσότερα και καλύτερα οδηγεί στο ρεαλισμό η ρομαντική ανησυχία της ψυχής παρά το κλασικό στοιχείο του πνεύματος. Μόνος παρέμεινε στο πεδίο μαγιστής ύψου το 300 π.Χ. ο υπερήφανος Λαϊσαίος Θόρας. Το άγριον ανοίγει των έντες ήθες διαφυλάξας, ο θηρυγείων έπεφτε στο ψήφος του σημάς του πλεωμένη αντιμιζούντας την αγωνική. Μόνοι πρόταξαν τα δυνατά στήθη τους απέναντι στις αίτητες ρωμαϊκές λεγιώνες οι τελευταίοι στρατηγοί των Αχαιών, Δίος και Κρητόρατος. Ο υπολογάγος της 31 μοίρας καταδρομών, Ήλιας Μερζές, ηγούμενος των άντρων του, κατατρόπωσε τις καταπαρασάνκας υπέρτερες τουρκικές δυνάμεις εισβολής στα πεδία μάχης του Αγριδάκη, στο Κοτσάκαλια, στο ύψωμα 126, στη Αετοφολιά, στη διάβαση του Αγίου Παύλου, στις ακτές του Καραβά και της Κερίνιας. Σαν ορθόπλωρο καράβι θα αρμενίζεις λόγαγέ μου, σαν αλληλά ταξίδια, σε δρόμους που τώρα έγιναν αγνώριστοι και τα γεμάτα κίνηση που τέλεψαν και σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Η πατρίς ευγνωμονούσα σε κατέταξε στο πάνθιο των ηρώων. Για χάρη σου θα πάει και λέει και πάλι τον αθάνατο επιταφείο λόγο του ο ψύχρος πολιτικός νους που γέννησε ο αρχαίος κόσμος το έβδεμον, το ελεύθερον, το δελεύθερον, το εύψυχον. Ως εκ τούτου λογαγέ μου αναπεπταμένα στα φέρουμε τα σημαίας εις φύσμα όλων των εφήμερων κολλημάτων. Γιατί άλλος κινδυνεύουν το λίπνο και το μνήμα μας, ο όρθρος και ο εσπερινός της ελληνικής ψυχής μας. Τον ανέκδοτο αγώνα μας και εμείς θα συνεχίσουμε εις εν και μόνο αποβλέποντες, ένα και μόνο επιδιωκόντες τέρμα, την ελευθερία την οποία η Ελλάς εγέννησε και ως την ελάτρευσε και τον πομόν της εθεμελίωσε με τα κόκκαλα των παιδιών της τα ιερά. Λοχαγέ μου αγαπημένε, στεφανή. Τον Επικύριο θα υποδείσει ο αντιστάθμικος αναπαστατρίας κύριος Βολώσης Δημήτριος, συμμαθητής του Παύλος. Αγαπητέ φίλε και συναντά ιδία, λένε ότι όταν κάποιος φεύγει για το μεγάλο ταξίδι, ως το αποχαιρετούν, μόνο καλά λόγια βρίσκουν να πούν, αποσυρχώντας τα όποια ερωτήματά τους. Εάν τολμήσει σήμερα κάποιος να πει κάτι άσχημο για σένα,
θα τον εξαερώσουν στη Σερβή παλιοί στρατιώτες και αξιωματικοί, σαν αυτό που μίλησε προηγουμένως, που υπηρέτησαν ή και πολέμησαν τον Τραντενεγάσο και έχουν δώσει εδώ βροντερό παρόν. Όπως και οι συμμαθητές μας, αρκετοί βρέθηκαν να σας αποχαιρετήσουν σήμερα. Εάν ψάξουμε στο διαδίκτυο αυτές τις μέρες, δεν θα βρούμε παρά μόνο ύμνους για τον ήρωα Αγκεφέ, που διέλυσε ένα μερικό τάγμα στην άσπρη μούχη του ποτά καλιάς του Λαλάχα. Ένα τάγμα των 300 ανδρών διελύθη από τους ούτε 40 καταδρομείς τους δικούς του. Λίγο πιο πέρα, στο ύψος 126, τραυματίστηκε σοβαρότατα. Μεγάλες εφημερίδες των Αθηνών, όχι όλες. Όχι όλες, διότι πιθανόν να μην το έμαθα. Ή πιθανότατα να τους τεποχωρούν τέτοια πράγματα. Αναφέρθηκα στην προσωπικότητά σου. Ηλίας Ουσανός, τη μόνη και τελευταία φορά που άνοιξε το στόμα σου για να πεις πράγματα που ακούστηκαν επίσης για πρώτη και τελευταία φορά ήταν στις 9 Νοεμβρίου του 2016 σε ημερίδα των ειδικών δυνάμεων που οργανώθηκε από τη Λέσχη Καταδρομών και Αερολογητών. Τότε του έδειξε την ομιλία σου με αυτά τα λόγια. Εκεί στην Κύπρο μπορεί να μην νίκησαν, όπως δεν νίκησε ούτε ο Λεωνίδας. Ούτε τους Γερμανούς νικήσαμε, όπως και σε πολλές άλλες μάχες, αλλά τους μνημονεύουμε. Εμείς αγνοηθήκαμε. Παράτησαμε φορές μου 4 φορές στον αρχηγό Γιές, τότε δεν πήρα ακόμα καμιά απάντηση. Κατέληξες. Και εσύ έκλαιγες, ενώ το αμφιθέατρο του Πολεμικού Μουσείου γκρεμιζόταν τα χειροκροτήματα. Ηλία, εσύ πιάζεις τους συμμαχητές και τιμούσε τον συμμαχητή. Όπως τότε, ως διοικητής στο Τάγμα των Φερών, το 5-3-4, μας κάλεσε όλους τους συμμαχητάς, διοικητές μονάδων του Εύρου, στη Λέσχη και περάσαμε μια ξέχαστη, χιονισμένη βραδιά. Ηλία, εκπροσωπώντας τους συμμαχητές της τάξης μας, της τάξης του 1967, αλλά και τον πρόεδρο της Ενώσης Αποστάτων Αξιωματικών Στρατού, σου εύχομαι κατηγόριο. Και εκεί που πας, σίγουρα θα συναντήσεις τον άλλο ήρωα της τάξης, τον Νίκο τον Κατούντα, που θα σε περιμένει να μας τον φιλήσεις. Θερμά συγκεκριτήρια στη Λάχνη και στα αγαπημένα σου παιδιά για τη μεγάλη απώλεια, όμως είναι σίγουρο πως στο τέλος θα νικήσει την πλησμονιά η περηφάνεια που θα νιώθουν για αυτόν, που για αυτούς και για όλους μας δεν έρχεται. Θα είσαι πάντα κοντά μας. Αιωνία σου η μνήμη. Ο Δήμαρχος Ευρώπη. Με βαθιά θλίψη και οδύνη αποχαιρετάμε σήμερα έναν μεγάλο ήρωα του ελληνικού έθνους. Έναν ήρωα που έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στις σελίδες της ελληνικής ιστορίας. Έναν ανδριωμένο που με απαράδεκτο θάρρος και γενναιότητα διέσωσε την τιμή και την αξιοπρέπεια της πατρίδας μας στην Κύπρο το τραγικό καλοκαίρι του 1974. Ήταν 21 Ιουλίου όταν εκεί στο πεταδάκτυλο στο ύψωμα του Ποτζάκαλια οργάνωσε μια νυχτερινή παράτολμη επιχείρηση με τους καταδρομείς της 31ης μοίρας καταδρομών έφερε σε πέρας μια πολύ δύσκολη αποστολή. Κατέστρεψε τον βασικό σταθμό επικοινωνιών ολότηρη της τουρκικής αποπατητής δύναμης στην Κύπρο. Με γενική αρχή, ο τολμών νικά κατόρθωσε το ακατόρθωτο. Έγινε ένας θρύλος που από σήμερα περνά στην Αθανασία.
σεμνός, ταπεινός και λιγομύριος. Δεν ήθελε τα μεγάλα λόγια και τους υπερβολικούς επέλους. Αγαπούσε πολύ το χωριό του, το αγαπημένο του έλος και πάντα βοηθούσε τους συντοπίτες του όπου τους συναντούσε. Ήταν έτοιμος, ευφυής και αγέροχος. Αγαπημένα μου στρατηγέ, είμαστε γνώμονες για πάντα. Είμαστε περήφανοι που κατάγες από αυτήν εδώ τη γη που δόξασες με τα έργα σου. Θα αποκαλείς πρότυπο ζωής, θάρρους και ήλιους. Θα είσαι ο ήλιος μας που δεν πέθανε ποτέ. Σε συνεργασία με τον πρόεδρο της τοπικής ενότητας Έλλους και το τοπικό συμβούλιο, αποφασίσαμε να φέρουμε πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο η πλατεία του Έλλους να ονομαστεί πλατεία στρατηγού Ηλία Μετζέ και να φτιάχνει πρωτοβουλία στην πλατεία. Επίσης, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρώτα, αποφασίστηκε τα έξοδα κηδείας να καλύψει ο Δήμος Ευρώτα ως ένδειξη τιμής και προσοχής σε έναν ήρωα. Στρατηγέ μου αθάνατος. Έλληνα κατά νομέα και καταγράφοντας λαμπρές σελίδες δόξης και τιμής στην ιστορική πορεία πρέπους. Αείμνησε στρατηγέ, θα θυμόμαστε άπατες τη δωρικότητα του ήρωα, την ταπεινοφροσύνη και μικριοπάθεια του γείτονα, την αναγκαιοτέλεια του διοικητή, άπατα, άμεσα συνυφασμένα με τον αξιακό κώδικα και βασικά σημεία ηθικού προσανατολισμού των επωνυμών και ανωνύμων ηρώων που διασφάλισαν στο διενεκές και διασφαλίζουν την ιστορική συνέχεια του έθνους. Ο αντιστράτηγος Ηλίας Γλετζές ενεργούσε αυτοδεσμευτικά και επιτελούσε πάντοτε στο ακέραιο καθήκον του με καθαρό βλέμμα και με πιστή προσήλωση στις στρατιωτικές αρετές τις οποίες εισθερμίστηκε πλήρως ως νεαρός έρευνης αυτές της σύνεσης, της πειθαρχίας, της επιμονής και επιμονής, προστίδοντας τις ενέργειές του καθημερινά ιδεολογικό νόημα στη ρίση οτολγονικά. Είχε τέτοια αποθέματα σωματικών και ψυχικών δυνάμεων, ώστε να αποτελεί με το χαρακτήρα και τις πράξεις του το ιδανικό παράδειγμα του σωματικού που προέδρασε με τις αποφάσεις την έννοια του στένους ή της δύναμης υπερβίωσης του πόλου. Ήταν αυτός που καθημερινά, χωρίς αν και χωρίς αλλά, με τις πράξεις του, δόξαζε και τιμούσε τους Έλληνες καταδρομής, αλλά και το σώμα των Ελλήνων σωματικών. Αυτός ο ερηγός και αδρίος Λάκων, που τίμησε τα σκληροτράχυλα κόμματα της ιδιαίτερης πατρίδας του, τίμησε την οικογένειά του και όλους εμάς τους Έλληνες σωματικούς, σήμερα στη γη που αγάπησε όσο τίποτα αναπάβοντα. Από σήμερα, το σημαίνον ιστορικό αποτύπωμα του στρατηγού Ηλία Γλετζέ παραδίδει σε όλους μας μια βαριά και συνάμα ηχερή παρακαταθήκη ότι ο χαρακτήρας και η διοίκηση δια του παραδείγματος αποτελούν τα κυρίαρχα και θεμέλια στοιχεία όλων όσων ηγούνται και ενεργούν στην οικογένεια των ειδικών δυνάμεων και δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων, εντός του οποίου ο καθένας μας θα πρέπει να προτάσει τη διαχρονική αρχή ότι το μεγαλείο του χαρακτήρος είναι άμεσα συνυφασμένο με ενέργειες τις οποίες η ψυχή κυριαρχεί του σώματος. Απευθυνόμενος στους αγαπητούς συγγενείς του ήρωα, θα ήθελα μέσω των ειλικρινών συλληπιτηρίων και της κατάθεσης αυτών των σκέψεων να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι μας είμαστε βαθύτατα πεπισμένοι ότι στο διενεκές οι πράξεις, οι ηθικές αξίες και το πρότυπο του ηγέτη που καθιέρεσε ο στρατηγός Ηλίας Γλετζές θα αποτελούν οδοδείκτη του αξιακού κώδικα με τον οποίο θα πρέπει να εφορούνται όλοι οι Έλληνες εξωματικοί. Στο σημείο αυτό και ολοκληρώνοντας από πλευρά μου τον επιτάφιο χαιρετισμό στον ήρωα στρατηγό Ηλία Γλετζέ και αποδίνοντας φόρα τιμής στο πρόσωπό του, θα παραθέσω ορισμένες φράσεις από το γράμμα του Ανθρωπολογικού Πάρκου Μελά, το οποίο ως έμελπης πρώτης αλλά και ως αξιωματικός υπεραγαπούς ερευνητικών και τις παρενέσεις του οποίου εφήρμοσε ο Στάσης ο ίδιος μέχρι κεραίας,
ακόμα ήρωας του έθνους Λακωνίας. Αυτή είναι η αυριανή της Δωρεστέως. Άνδρες που περπατούν στις τέμπες. Μεγαλοί, μαθημένοι να πονούν χωρίς να υποφέρουν. Να νικούν χωρίς να θεοπολογούν. Να νικώνται χωρίς να θεοπολογούν. Λίγα λόγια, πολλά έργα. Όποιος σε κοιτά στα μάτια, να γεμίζουν παλικάρια. Η Ελλάς, οι ένοπλες δυνάμεις και η οικογένεια των εθνικών δυνάμεων και των δυνάμεων εθνικών επιχειρήσεων πεθούν, σε ευγνωμονούν και σε αποχαιρετούν με συγκίνηση και περηφάνεια. Αείμνηστε στρατηγέ Ηλία Γλετζέ, σε αφιερωθούμε και σε ευχαριστούμε για όλα. Αιωνία και τιμημένη θα είναι η μνήμη σου. Αθάνατος. Είμαστε τυχεροί που σε συναντήσαμε στον δρόμο μας και υπερεπίσαμε που το διαταράζουν. Είμαστε μικροί και μαζί μας σας κοντά. Μας πνεύνες το σεβασμό, την εκκίνηση και την εμπιστοσύνη. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, θα μας δείξεις πάντα. Ευχόμαστε ο Θεός να αναπάμει το επέντη επιμητή μας, η αξιωματική του 534 γράμματος πεζικού. Κατάσταση στο πένθος τους, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο ευχαριστεί ιδιαιτέρως την οικογένεια καθώς και τον Σύλλογο Ομάντος Κύπρου 74 και τους αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας Ανδρέα Κοντάκο, Σταύρο Κοντάκο και Γεώργιο Βασιλάκο. Επίσης η οικογένεια θα προσφέρει...
Attention! Cue! Thank you.
Θεός Άγιος, πάνω ψηλέσουν εμάς. Άγιος ο Θεός Άγιος, Κύριος Άγιος, πάνω ψηλέσουν εμάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αείχε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστρε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρου της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίες ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, ότι μόνος υπάρχεις αθάνατο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβασισάνη. Και τα σωδίνα λύσα των πεπαιδημένων. Αυτός και την πληγή του κούλου σου σώτερα να παυσών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Μόνη αγνή και άχραντος παρθένος. Η θεόν αφράστος κύσασα. Πρέσβευε υπερψωθή με την ψυχή του κούλου σου. Ελέησον ημάς ο Θεός, το μέγα ελεός δε μετά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Μας και κυβεόμεθα υπερμόνη σε οικονομόνη μια κυρία. Και όνει σε οικονομόνη σε ψυχή, σε κυρία μου κύριε σηκωμή. Προσοχή, παρουσιάστε, αρ, επό μου, αρ, παρουσιάστε, αρ.